Η ευτυχία είναι πολύ υπογειωμένη για τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις ότι έχοντας ο καθένας μας είναι ευτυχισμένος. Αλλά μάλλον δεν είναι κάτι ενιαίο. Είναι στιγμές η ευτυχία. Ευχάριστες που σε κάνουν να χαμογελάς. Όσο περισσότερες γίνουν αυτές οι στιγμές, τόσο μάλλον και πιο ευτυχισμένος είσαι. Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται και άσχημες, αλλά αν δεν υπήρχαν και αυτές οι άσχημες, δεν θα ήταν τόσο όμορφες οι καλές στιγμές. Οπότε ευτυχία μάλλον είναι οι πολλές ευχάριστες στιγμές και οι λιγότερες άσχημες. Okay. Τι είναι ευτυχία? Πώς σε βάθος χρόνου αλλάζει για σένα αυτή η λέξη? Μας προκαλεί μια ποικιλία συναισθημάτων. Για όλους διαφορετικά. Είδα το παιδί μου να γεννιέται. Έκλαψα από τη συγκίνηση. Τι χαρά, τι ευτυχία. Αποφύτησα από το πανεπιστήμιο. Οι κόποι μου ανταποδόθηκαν. Όνειρα πολλά λοιπόν. Να έχεις μια καλή δουλειά. Να έχεις στο πλάι σου το σύντροφο που θέλεις. Μια οικογένεια. Μικρές στιγμές. Γλυκές ελπίδες. Η γεύση ενός καλού φαγητού. Μια καλή παρέα. Ένα καλό αστείο. Ένα τραπέζι με την οικογένεια. Θα αναρωτήσω ξανά. Τι είναι για σένα ευτυχία? Ευτυχία είναι όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Υγεία και αγάπη. Ευτυχία είναι να μπορείς να ονειρεύεσαι. Είσαι μοναδικός στον κόσμο αυτό. Δεν είναι υπέροχο? Αυτό είναι ευτυχία. Μία, δεν θυμάμαι. Θέλει σκέψη αυτό. Καλά, πες εσύ κάνει με το αυτοκίνητο θα είναι, σίγουρα. Μια ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Δεν παρακαλώ ποιος θα προετοίμασαι. Δεν θυμάμαι κάτι το οποίο να είναι τρομερά χαρούμενη, δηλαδή. Γενικά έχω ευτυχισμένες στιγμές, πολλές, αλλά... δεν είναι μαζί σου. Νομίζω είναι με τον πρώην μου. Εξωτερικό, μαγιό, 35 βαθμούς, αραλίκι, ξύδι και άραγμα. Αυτή είναι η πρώτη που μου ήρθε. 3 Δεκέμβρη το 2014. Η χαρούμενη, πιο χαρούμενη που θυμάμαι έτσι, είναι το δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου τη μηχανή. Είχα πέσει πάνω από τη μηχανή και έκλαιγα. Ήταν πολύ κακό μέσα συναισθηματικά για μένα. Έκανα μεταμόσχευση πνευμών και ξαναγεννήθηκα. Τι πιο σπουδαίο από τη ζωή? Η απαλλαγή μου από το στρατό. Αυτό. Και ποια από όλες? Η γέννηση των παιδιών. Η γέννηση των παιδιών, εννοείται. Η γέννηση των παιδιών. Πιστεύω όταν γνώρισα την αδελφή μου. Όταν πήγα στο μευτήριο και την γνώρισα. Νομίζω ότι απλά είναι στιγμές. Έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Οπότε εντάξει, ήταν και λίγο αρκετά μεγάλος ο ρόλος μου στη ζωή της. Λοιπόν, η πιο ευτυχισμένη στιγμή που θυμάμαι είναι το ότι έφυγα και άλλαξε τελείως η ζωή μου όταν πήγα για σεζόν. Άλλαξαν πολλά πράγματα και εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι ίσως η καλύτερη ανάμνηση που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα που μου ήρθε, μάλλον όταν από τόσα χρόνια επιτέλους ήρθα στη Ρωσία στις διακοπές
και αγάλιασα τον αδερφό μου και αισθανόμουν τόσο ασφαλής με αυτόν τον άντρα που είναι και αδερφός μου και αισθανόμουν τέλεια. Ναι. Θα βάλω και τα δάτρια μου τώρα. Θα πω ότι είναι η μέρα που πήρα πτυχίο γιατί ήταν έτσι πολύ ζόρικη στιγμή. Ήταν πολύ ζόρικα τα χρόνια που σπούδαζα και δούλευα και θα πω ότι η μέρα που ολοκλήρωσα το στόχο μου να πάρω το πτυχίο μου ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν ευτυχισμένη στιγμή ήταν το δώρο που μου φέρανε ο Άγιος Βασίλης μάλλον, υποτίθεται, ένα τρενάκι, το οποίο έβγαζε και ατμό από πάνω. Κάθε φορά που σκέφτομαι ευτυχισμένη στιγμή, σκέφτομαι το τώρα. Προσπαθώ να πάω στο παρελθόν. Μου έρχονται η γέννησή μου, ας πούμε. Αυτό μου βγαίνει σαν δηλαδή, το τι είμαι εδώ, το τι υπάρχω. Και μετά μου βγαίνει το τώρα, δηλαδή. Όλα τα ενδιάμεσα είναι έτσι. Αυτό το τρενάκι. Η χαρά που έκανα μόλις το είδα γιατί δεν ήταν μια κούκλα πάλι. Αυτό. Είναι πολλές οι στιγμές και είμαι ευγνώμων για όλες αυτές τις στιγμές. Αλλά η απάντηση στην πιο ευτυχισμένη στιγμή είναι το τώρα. Μπορώ να πω και φαγητό. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου εσωτερικά, να είσαι καλά με τους γύρω σου, να είσαι σε ειρήνη. Αυτό νομίζω. Είναι στιγμές, είναι τα πάντα. Μπορεί η ευτυχία να σου δίνει, να μου δίνει εμένα οι μπάμιες, που λατρεύω τις μπάμιες. Να ξυπνάς με το χαμόγελο. Μάλλον έτσι. Αλλά μπορεί να είναι και απλά μία ωραία βόλτα με τους φίλους σου. Να ζούμε πάντα αληθινά, χωρίς τα πρέπει και πάντα με τα θέλω μας και όλη μας την καρδιά. Για μένα η ευτυχία είναι ισορροπία. Ισορροπία των συναισθημάτων, ισορροπία στη ζωή, ισορροπία γενικότερα. Η ευτυχία δεν μπορεί να είναι μονότονη. Δεν μπορείς να είσαι μόνο ευτυχισμένος. Σίγουρα θα έχεις τις καλές μέρες και τις άσχημες. Να κάνεις αυτό που αγαπάς, να ζεις τη ζωή σου και όχι την ζωή που σου έχουν επιβάλει οι άλλοι. Δεν μπορείς να έχεις μόνο αυτά που γουστάρεις, αυτά που θέλεις όλη την ώρα. Δεν μπορείς να είσαι μόνο σε αυτά που είσαι χαρούμενος. Σίγουρα θα είσαι έτσι. Η ευτυχία είναι η οικογένειά μου, να είμαστε όλοι καλά. Να μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί εδώ. Να προσφέρεις στον άλλον χαρά, να προσφέρεις χαμόγελο. Είναι οι μικρές στιγμές. Είναι οι μικρές στιγμές της καθημερινότητας, χωρίς πολλά, χωρίς φανφάρες. Έτσι και το Θεοδωρή να ξυπνάω το πρωί, να ντύνομαι γρήγορα, να πλένομαι γρήγορα, να φεύγω να πηγαίνω στη δουλειά, να παίρνω ένα ωραίο καφέ. Είναι ο πρωινός ελληνικός που πίνεις με τη μαμά και τον μπαμπά σου ή τον άνθρωπό σου. Τα παιδιά είναι ευτυχία, έλα. Είναι η Φρίντα εδώ που κάθεται. Είναι τα μικρά καθημερινά πράγματα που σε κάνουν να χαμογελάς. Ευτυχία για μένα είναι τα χαμόγελα της γυναίκας μου, των παιδιών μου. Αλλά τι ζεις καθημερινά, τη μέρα σου, τη στιγμή, το γέλιο. Ιδιαίτερα όταν γυρνάω από μια πολύ δύσκολη μέρα και μπαίνω στο σπίτι μου. Αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Αντικρίζω αυτά τα χαμόγελα και αμέσως παίρνω δύναμη. Ευτυχία είναι να μην πονάμε. Οι όμορφες στιγμές που μοιράζεις με άλλους ανθρώπους. Πιστεύω ότι είναι η αληθινή αγάπη, την οποία δεν την έχω βρει ακόμα. Και γι' αυτό πιστεύω σε αυτό. Δεν μου λείπει τίποτα άλλο, πραγματικά. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό η ευτυχία. Αλλά ίσως είναι αυτό. Ευτυχία είναι που είμαι ζωντανός και μπορώ να προσφέρω. Τελεία. Εσύ αισθάνεσαι καλά και δεν πονάς, μπορείς να νιώσεις οπουδήποτε απόλυτα ευτυχισμένος. Γιατί η αγάπη όταν μοιράζονται, πολλαπλασιάζονται. Να είμαι με ανθρώπους που με νοιάζονται και ξέρω τι μπορώ να βασιστώ πάνω. Ευτυχισμένη στιγμή ήταν συνήθως όταν αγκάλιαζα έναν άνθρωπο που ενώ μου έλειπε καιρό, τον είχα ανάγκη. Να είμαι ευτυχισμένη με αγαπημένους ανθρώπους. Να είμαι με έναν σύντροφο. Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
να είμαστε μαζί. Τα παιδιά είναι ευτυχία, είναι. Και να έχουν για μένα. Θα ήταν το καλύτερο. Thank you.